Καλώς ορίζεις σε μικρό μου παρουσίες. Σήμερα σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να ενδεχομένως λύσουμε το πρόβλημα του σκληρού εξωτερικού δίσκου κυρίως όταν τον συνδέουμε στον υπολογιστή και δεν τον βλέπει. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες. Ένας από τους οποίους είναι φυσικά να έχει χαλάσει ο σκληρός δίσκος. Βέβαια αυτό δεν είναι η μοναδική επιλογή ή απάντηση που μπορεί να υπάρχει. Εμείς θα εξαντλήσουμε όλες τις υπόλοιπες ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα. Εφόσον λοιπόν έχουμε συνδέσει τον εξωτερικό σκληρό δίσκο σε διαφορετικές USB και σε άλλον υπολογιστή και συνεχώς βλέπουμε να μην τον εντοπίζει, μπορεί και να υπάρχει πρόβλημα είτε στο λογισμικό των Windows, πράγμα που είναι λίγο δύσκολο να το συνδέουμε σε πολλούς υπολογιστές, είτε σε κάποιον άλλο παράγοντα από τον οποίο δεν μπορεί να εντοπίσει τον δίσκο. Πάμε λοιπόν να δούμε. Έχουμε το κουμπάκι στο πληκτρολόγιο το οποίο έχει κάτω αριστερά το σημαίακι το Windows, το πατάμε μαζί με το R και μας βγάζει την επιλογή της εκτέλεσης. Στην επιλογή της εκτέλεσης λοιπόν θα πληκτρολογήσουμε το disk mgmt.mcmsc. Επαναλαμβάνω, disk mgmt.msc. Πατάμε OK και μας εμφανίζει την διαχείριση δίσκου. Εφόσον λοιπόν δεν τον βλέπουμε τον δίσκο σε κάποιες συγκεκριμένες επιλογές, όπως εδώ ας πούμε, το πιο βασικό, δεν τον εντοπίζουμε εδώ, από την εκτέλεση υπάρχει ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό ενδεχόμενο να τον βρούμε από εδώ. Εφόσον τον αναγνωρίζει από εδώ, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, τον εντοπίζετε από εδώ και ανοίγετε κατευθείαν από εδώ τον δίσκο σας. Εφόσον τον εντοπίσετε λοιπόν, θα πρέπει να ακολουθήσουμε μία διαδικασία για να τον αναγνωρίσει. Ερχόμαστε παράδειγμα στον δίσκο που θέλουμε, κάνουμε δεξί κλικ και πατάμε διαμόρφωση. Στη διαμόρφωση βάζουμε την ανάλογη ονομασία στην ετικέτα, εκτός αν αφήσουμε την προεπιλεγμένη, στο σύστημα αρχείων και εδώ έχουμε το μέγεθος μονάδας εκχώρησης. Επιλέγουμε την μη επιλογή γρήγορης διαμόρφωσης για να γίνει ολοκληρωμένη, χωρίς συμπίεση αρχείων και πατάμε OK, ώστε να μπορέσουμε είτε σε NTFS είτε σε XFAT να μπορέσουμε να το εντοπίσει στον υπολογιστή. Μετά το format δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Εφόσον δεν βρούμε λύση σε αυτό, θα πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Στο επόμενο βήμα λοιπόν, θα έρθουμε πάλι στο σημαίακι και στο R και θα πληκτρολογήσουμε το devmgmt.msc. Πατάμε OK για να έρθουμε κατευθείαν στον έλεγχο στη διαχείριση συσκευών για να μπορούμε να δούμε αν όλοι οι drivers είναι εγκατεστημένοι φυσιολογικά. Εάν δεν είναι, θα δείτε αυτό εδώ το θαυμαστικό σε κίτρινο φόντο όπου θα σας ενημερώνει ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει με τους drivers του συγκεκριμένου εξωτερικού δίσκου που έχετε συνδέσει. Μπορείτε να έρθετε στις μονάδες δίσκων, εντοπίζετε εδώ τους δίσκους που έχετε στον υπολογιστή σας, σας εμφανίζει την κατάσταση συσκευής. Έχουμε εδώ στο πρόγραμμα οδήγησης τις λεπτομέρειες. Εδώ ενημερώνει το πρόγραμμα οδήγησης για αυτή τη συσκευή. Εφόσον θέλετε να κάνετε κάποιο update για να μπορείτε να αυξήσετε τις πιθανότητες να βρει κάποιους νέους drivers κατευθείαν από το ίντερνετ για να μπορεί να τους κάνει ενημέρωση και να εντοπίσει τον σκληρό σας δίσκο. Εφόσον δεν είναι ρυθμισμένο σε κάποιο partition ο σκληρός σας δίσκος, θα κάνετε δεξί κλικ και θα πατήσετε το New Simple Volume στα αγγλικά και στα ελληνικά το ανάλογο για να μπορέσει από Unlocated να σας εμφανίσει στην ανάλογη καλή κατάσταση όπως είναι εδώ σε κάποιο συγκεκριμένο partition όπως στα ελληνικά λέγεται διαμέρισμα. Τελικώς, εάν θέλετε να αλλάξετε τη διαδρομή του κάθε συγκεκριμένου σκληρού δίσκου, κάνουμε δεξί κλικ. Ερχόμαστε στην αλλαγή του γράμματος ή της διαδρομής της μονάδας δίσκου, επιλέγουμε τον σε, πάμε αλλαγή. Βλέπετε εισαγωγή του γράμματος της διαδρομής για την νέα μονάδα του δίσκου σε. Βάζετε το γράμμα που θέλετε εσείς και πατάτε μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία. Βλέπετε, αλλάζετε, σας εμφανίζει την επιλογή OK και πατάτε OK και άλλαξε η διαδρομή του δίσκου.
Ένα τελευταίο tip, εάν ο δίσκος σας δεν αναγνωρίζεται από κάποιο media player, DVD player ή κάποια τηλεόραση, ενδεχομένως είναι format σε NTFS, πρέπει να το κάνετε σε FAT, σε FAT, καθώς πολλές τηλεοράσεις όπως και DVD players δεν καταφέρουν να αναγνωρίζουν στην κατάσταση NTFS στο σκληρό δίσκο, οπότε θα πρέπει να τον κάνετε σε κάποιον υπολογιστή format για να μπορέσει να τον δει και να τον χρησιμοποιήσετε για τις ανάλογες εργασίες που θέλετε να κάνετε. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε μια ακόμα παρουσίαση. Μείνετε συντονισμένοι. Για οποιαδήποτε απορία έχετε, αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Κάντε subscribe στο κανάλι για να ενημερώνεστε για τους επόμενους οδηγούς. Μείνετε συντονισμένοι.